Δεν μας νοιάζει. Δεν θέλουμε τους ξένους στην πατρίδα μας. Δεν θέλουμε την ξένη εισβολή. Εάν αυτό σημαίνει ότι είμαστε ρατσιστές, ναι, είμαστε ρατσιστές. Δεν μας ενδιαφέρει. Ας μας πούνε ό,τι θέλουν. Ότι στη Χρυσή Αυγή, λέει, μισούν τις ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο Καραμαλής άφησε τους αξιωματικούς να πεθάνουν στη φυλακή. Μισούμε κάτι ανώτερό μας, όχι κατώτερό μας. Όμως, θεωρούμε έγκλημα και προβασία ότι άνθρωποι που τα στήθη τους κοσμούσαν Χριστά, Αριστεία, Ανδρία, στα παιδεία των Αγών, αυτοί οι αλήτες οι πολιτικοί, τους άφησαν να πεθάνουν. Βεβαίως, και μην ξεχνάμε ότι ο τελευταίος πλέον παρασημοφορημένος στα πεδία των μαχών Έλληνα αξιωματικός ευρίσκεται στο κελί μιας φυλακής. Αυτή είναι η ελληνική ψευδοδημοκρατία που πρέπει να σκακιστεί, πρέπει να πέσει, πρέπει να τρεμιστεί και αυτό φοβούνται αυτή τη Χρυσή. Ένας Έλληνας άνεργος. Το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης είναι διτής φύσεως. Σε δύο τομείς πρέπει να κινηθεί ένα εθνικό κράτος για να το λύσει. Και ένα εθνικό κράτος μπορεί να λύσει το πρόβλημα άμεσα. Λέμε λοιπόν σε όλους ότι πρέπει αύριο το πρωί τα σύνορά μας στον Εύρο να κλείσουν για τους εισβολείς. Για αυτό το στρατό των μουσουλμάνων εισβολέων που μπαίνουν στη χώρα και έχουν διαλύσει τον εθνικό και κοινωνικό μας ιστό. Και ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε κάτι και το πήρανε οι δίθεν ενημερωτές και οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης και μας κατέκριναν και μας εξύβρισαν. Τι είπαμε, το αυτονόητο, ότι πρέπει να επιστρέψουν στην ελληνική μεθόριο στον Εύρο οι νάρκες κατά προσωπικού. Και τι έγινε με αυτό, εκτινάχθηκε το ποσοστό της Χρυσής Αυγής. Οι υπηρετούς στις δυνάμεις καταδρομών θα θελήσουν καλύτερα να τους αντιμετωπίσουμε πάνω με ένα G3 ή ένα Mi-16 στο χέρι και από θέση ισχύως τους εισβολείς, παρά μεθαύριο μέσα στα σπίτια μας, όταν θα κρατούν αυτοί το Καλάσνικοφ και εμείς θα είμαστε αδύναμοι. Έρχονται και μας μιλάνε για πατριωτισμό. Κουνάνε και ένα παλιό περιοδικό και τους λένε, κύριοι, αυτό είναι πολιτική, ιδεολογική και ιστορική αναφορά, την οποία όμως δεν θα τους κάνω τη χάρη. Δεν την παίρνουμε πίσω, δίνω στην Εθνία βέβαια τέτοια. Τίποτε. Και όχι μόνο. Είχανε τον Προκόπη Παυλόπουλο, το ξέρετε όλοι, να το επαναλαμβάνετε, ο οποίος τους έλεγε ότι ευχαριστούμε που επέλεξαν τη χώρα μας ως τόπο φιλοξενίας για να έρθουν εδώ. Και θυμάμαι και μια χαιρετούρα του μάλιστα σε ένα κέντρο υποδοχής λαθρομεταναστών στη Σάμμο με έναν αράπη, αν θυμάστε. Ναι, αράπη, όχι μαύρο, αράπη! Έτσι λέει η παράδοσή μας. Διαβάστε τις παραδόσεις του Νικολάου Πολίτη. Διαβάστε όλα τα ιστορικά κείμενα του ελληνισμού. Ξαφνικά μας λένε δεν υπάρχουν αράπηδες, υπάρχουν μαύροι. Όλα πρέπει να τα διαγράψουμε. Όλα. Στη Χούντα την αντιρατσιστική, την οποία έχουν στήσει και την οποία αγωνιζόμαστε για να ρίξουμε. Έχουν κάποιους ρουφιάνους οι υπηρεσίες, οι δίθεν που ενδιαφέρονται για την εθνική ασφάλεια, μέσα στους Αφγανούς. Και ξέρετε τι μήνυμα τους έδωσαν σε Αφγανούς, Αγγελινούς κλπ. Να έχετε μαχαίρια μαζί σας, γιατί θα σας φάξουν οι Χρυσαυγίτες. Και σε τι ελπίζουν? Ελπίζουν ένας Χρυσαυγίτης να σφάξει έναν ξένο για να στρέψουν το πολιτικό κλίμα. Έχουν χάσει την μπάλα, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα φάξει 15 και 20% οι Χρυσαυγοί. Δεν ξέρουμε τι τους γίνεται. Για όλα όσα έχει πει θα μείνει αμετακίνητη και ένα έχω να σας υποσχεθώ και είμαι σίγουρο, ότι δεν θα αλλάξουμε όσο πιο δυνατοί γινόμαστε, τόσο πιο ακραίοι θα γινόμαστε. Είναι η μοναδική.
μοναδική περίπτωση μαζί με έναν φίλο και συναγωνιστή μου, τον Θανάση Καρακατσάνη, αξιωματικού, ο οποίος καθαιρέθηκε από τη δημοκρατία με το αιτιολογικό ότι αποσκοπούσαν στην ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας. Ποιο είναι αυτό το δημοκρατικό πολίτευμα? Είναι η κλεφτοκρατία. Είναι αυτή που χρεοκοπήσανε και προδώσανε την Ελλάδα. Φυλακή! Λοιπόν, ναι. Εάν το να θέλουμε μέσα στην πατρίδα τους να δουλεύουν πρώτα οι Έλληνες σημαίνει ότι είμαστε ρατσιστές, ναι, είμαστε ρατσιστές. Εάν το να θέλουμε την κοινωνική ειρήνη σημαίνει ότι είμαστε φασίστες, ναι, είμαστε φασίστες. Εμείς αυτό που δηλώνουμε είναι ένα και ξεκάθαρο, ότι είμαστε Έλληνες εθνικιστές. Για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία του τόπου δίνεται ένας προεκλογικός αγώνας και εκδίδεται ένταλμα συλλήψεως για τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος και βουλευτή. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτή η ιστορία προκαλεί τουλάχιστον αηδία. Όλοι το είδαμε πολύ καθαρά την εριστική και μόνιμα προκλητική Λιάννα Κανέλη, η οποία αξίζει τον κόπο πριν αναφερθώ στο επεισόδιο να πω κάτι. Επειδή η περιοχή είναι προσφυγωμένα και πολλοί από εσάς είσαστε από τις σκλαβωμένες πατρίδες, η Λιάννα Κανέλη είναι αυτή που πήρε συνέντευξη από τον Οζάλ και πήρε το βραβείο ελληνοτουρκικής φιλίας. Μην το ξεχνάτε! Πολιτική! Αλήτες, πρωτώτες, πολιτική! Αλήτες, πρωτώτες, πολιτική! Αυτή λοιπόν η κυρία, η Μπολσεβίκα, η οποία όμως μένει στην Εκάλη, δεν μένει στην Ίκαια, ούτε στο Πέραμα, είναι κομμουνίστρια της Εκάλης, όπως και η άλλη, η Δούρου, είναι κομμουνίστρια του Κολονακίου, αφού έριξε ένα ολόκληρο ποταμό χωλή σε Μετού και Λάσπης, μίλησε για φασισταριά, έξω ρε, χτύπησε στο πρόσωπο το συναγωνιστή μας, είχε την απέτηση να την παρακολουθούν. Και λοιπόν, είπανε κάποιοι ότι μήπως από αυτό το επεισόδιο χάσουμε ψήφους. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρουν οι ψήφοι. Όσοι μας σέβονται και εκτιμούν τον αγώνα μας, ας έρθουν μαζί μας. Οι υπόλοιποι ας πάνε στο καλό. Και είδαμε λοιπόν έναν άλλο Μπολσεβίκο, γνωστό το Δελατόλα, το δημοσιογράφο, να παίρνει τηλέφωνο στον αέρα την εισαγγελέα και να βγαίνει ένταλμα συλλήψεων μέσα σε 15 λεπτά. Ζούμε σε μια κυριολεκτική μπανανία. Μας πολεμούν, αλλά δεν θα μας γονοτίσουν. Ας το πάρουν απόφαση. Η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει. Η Χρυσή Αυγή δεν πρόκειται να σβήσει, γιατί οι άνθρωποι που βρίσκονται στις γραμμές της δεν έχουν καταθέσεις και δεν τους νοιάζει για το ευρώ και για την περίφημη κινδυνολογία της πτώχευσης. Είναι φτωχοί, είναι άνεργοι, είναι Έλληνες πατριώτες που βάζουν πάνω απ' όλα την πατρίδα. Συνεχίσουμε με την κωμικοτραγωδία της υποθέσεως του συναγωνιστή μας και εκλεγμένου βουλευτή του Ηλία του Κασιδιάρη. Να σας πω λοιπόν ότι το κράτος, αυτό το τόσο στοργικό κράτος που αφήνει να σας δολοφονούν λαθρομετανάστες εγκληματίες, που αφήνει να αυτοκτονούν άνθρωποι καθημερινά από τη σκλαβιά του μνημονίου, αυτό το κράτος κινητοποίησε, λέει, μέχρι και το βαλιτσάκι της ΕΕΠ,
για να εντοπίσει από το κινητό τον Ηλία και να τον συλλάβει. Είχα δε και προσωπικά δέχτηκα τηλέφωνο λίγη ώρα μετά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Πικραμένο. Μου λέει, κύριε Μιχαλαλιάκο, τι συμβαίνει? Του λέω, τι έγινε? Σεισμός, πόλεμος, τι έγινε επιτέλους και υπάρχει τόσο σοβαρό θέμα? Φαίνεται πως το τροφαντό μάγουλο της Λιάνας Κανέλη, η οποία ως γνωστόν ανήκει στο τρίτο φύλλο και έχει υιοθετήσει και παιδί, είναι πατέρας, αξίζει περισσότερο η Λιάνα Κανέλη από τους δύο. Αξίζει περισσότερο, φαίνεται. Λοιπόν, το μάγουλο της Λιάνας Κανέλη από το γεγονός ότι περισσότεροι από 2.000 Έλληνες έχουν αυτοκτονήσει από το μνημόνιο. Ότι οι περισσότεροι Έλληνες και πολλοί από εσάς που βρίσκεστε εδώ δεν έχετε ψωμί για τα παιδιά σας. Αυτό δεν είναι τίποτα για αυτούς. Λοιπόν, ας με πούνε φασίστα, ας με πούνε όπως θέλουν. Αυτή τη δημοκρατία τους τη γράφω στα παλιά μου τα παπούτσα. Κυρίες και κύριοι, συναγωνιστές και συναγωνίστρες, είχαμε έπειτα και δήλωση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ξύπνησε ο Κάρολος Παπούλιας. Ξύπνησε. Ότι φύγεται η δημοκρατία. Βγήκανε βεβαίως Αλβανόφιλος, έκανε την άρση του εμπολέμου, αν θυμάστε όλοι καλά, με την Αλβανία, χωρίς να ζητήσει δικαιώματα για τη Βόρειο Ήπειρο, και εδώ κοντά γινόταν μια συγκέντρωση των βιοριοπυρωτών που η αστυνομία του Πασόκ τους χτυπούσε, όπου ακουγότανε το σύνθημα «Παπούλια προδότη Αλβανέ» όταν ήταν υπουργός των εξωτερικών. Ο κύριος Παπούλιας λοιπόν, ο ευαίσθητος για τα δημοκρατικά, δεν έχει να πει μια λέξη για τους καρκινοπαθείς που δεν τους δίνουν τα φάρμακα. Δεν έχει πει να πει μια λέξη για το μνημόνιο, για την ανεργία, για την Βόρειο Ήπειρο που σπαράζει σκλάβα, τίποτε. Για το μάγουλο της Λιάνας. Αλλά και η λεγόμενη δεξιή, ο Βύρον Πολύδωρας. Αυτός ο βαψωμαλιάς δανδύς ψευτοπατριώτης, ο οποίος μη και πάρει και προσωπικά τηλέφωνο και έλεγε «Αδέλφια μου, θέλω να με ψηφίσετε για πρόεδρο της Βουλής», βγήκε και αυτός και έκανε δήλωση. Όλοι τους είδαν τον Κασιδιάρη. «Κανείς τη Λιάνα Κανέλη, τυφλή είναι! Ερωτώ, τυφλή είναι!» Το είδε ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Όλος ο ελληνικός λαός άκουσε τα πουσταριά και όλα τα σχετικά. Θα θέλανε λοιπόν τον Ηλία να παραδοθεί, λέει, δεν ήταν άντρας. Όχι! Αν χρειαστεί, γινόμαστε και φυγόδικοι! Ας πάρουν αυτό το μήνυμα! Αν χρειαστεί, θα μας ψάχνουν και είμαστε χιλιάδες! Είμαστε πάρα πολλοί! Ευτυχώς που έχουμε τόσο ηλίθιους δημοσίους υπαλλήλους που προσπαθούν να κάνουν τους super duper πράκτορες, οι οποίοι κάνουν τέτοιες βλακώδεις ενέργειες που και ο τελευταίος Έλληνας λίγο μυαλό να διαθέτει καταλαβαίνει ότι κρύβεται προβοκάτσια. Όταν ο άλλος φοράει κουκούλα και μπλούζα που γράφει Χρυσή Αυγή όπως είπαν κτλ. Δεν έχει καμία σχέση με την πράγματα. Κάνουμε το βίντεο και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Μου χάει
Καϊνού Μουχάμε, είσαι ιδιαίτερα εδώ από εδώ στην Κυριακή και την τυχαία από εδώ. Εσείς λέτε ότι αποκηρύσετε και αυτές τις περιπτώσεις και λέτε ότι δεν είναι δεν έκαναν δικοί μας άνθρωποι. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι σε όλες τις γειτονιές γίνονται συμπλοκές λαθρομεταναστών και Ελλήνων και ότι οι Έλληνες υποφέρουν από την εγκληματικότητα των λαθρομεταναστών. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Σφαγιάζουν σαν τα αρνιά κυριολεκτικά Έλληνες